Και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, στην πληγή που επέρχεται από το σάλπισμα του έκτου αγγέλου. Ευρισκόμεθα στο ένατον κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως και σας διαβάζω. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα φωνήν μίαν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου, του χρυσού, του ενώπιον του Θεού, λέγοντος το έκτο αγγέλο. Ο έχων την σάλπιγγα λύσον τους τέσσερας αγγέλους, τους δεδεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη. Και ελήθησαν οι τέσσερες άγγελοι, ετοιμασμένοι στην ώραν και στην ημέραν και μήνα και ένι αυτών, ή να αποκτήνωση το τρίτον των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου, 2 μυριάδες μυριάδων. Ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, έχοντας θώρακας πυρήνους και ιακυνθίνους και θειώδης. Και κεφαλέ των ύπων ως κεφαλέ λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πυρ και καπνός και θείον. Από των 3 πληγών τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων εκ του πυρός και του καπνού και του θείου, του εκπορευωμένου εκ των στομάτων αυτών. Η γαρ εξουσία των ύπων εν το στόματι αυτών εστί και εν τες ουρές αυτών. Εγάρ ουρέ αυτών όμοιε όφεσιν έχουσε κεφαλάς και εν αυτές αδικούσι. Και οι λοιποί των ανθρώπων ή ούκα πεκτάνθησαν εν τες πληγές. Ταύτες ού μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσωση τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, α, ούτε βλέπειν δύναται, ούτε ακούειν, ούτε περιπατείν. Και ού μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η έκτη πληγή που αναφέρει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής στην Αποκαλυψή του με το σάλπισμα του έκτου αγγέλου, η οποία είναι η δευτέρα ουέ, το δεύτερον αλίμονον. Είναι μια πληγή περισσότερον φοβερή από την προηγουμένη. Ας δούμε αναλυτικά το ιερό κείμενο. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα φωνήν μίαν εκ των 4 κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού, του ενώπιον του Θεού, λέγοντος το έκτο αγγέλο. Ο έχων τη σάλπιγγα λύσον τους 4 αγγέλους, τους δεδεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη. Εσάλπισε ο έκτος άγγελος και άκουσα μια φωνή από τα 4 κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού που βρίσκεται ενώπιον του Θεού να λέγει εις αυτόν τον έκτον άγγελον. Αυτός που έχει την σάλπιγγα να λύσει τους 4 αγγέλους που ήσαν δεμένοι εις των μεγάλων ποταμών των Εφράτην. Όπως αντιλαμβάνεστε, έρχεται με το σάλπισμα του έκτου αγγέλου η δευτέρα ουέ, το δεύτερον αλίμονον. Η πληγή που επακολουθεί είναι εντονοτέρα και καταστρεπτικότερα της προηγουμένης ή των προηγουμένων πληγών με τα 5 προηγούμενα σαλπίσματα. Και κύριον θέμα αυτής της πληγής είναι ένας τρομακτικός πόλεμος που δεν έχει το προηγούμενό του στην ιστορία. Η πληγή έχει έναν πολύ έντονο εσχατολογικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν προανακρούσματά της μέσα εις κάθε εποχή. Διότι όλοι οι πόλεμοι που γίνονται είναι προανακρούσματα αυτής της μεγάλης πληγής, αυτού του ενός μεγάλου τρομακτικού πολέμου. Είναι εκείνο που είχε πει ο Κύριος: θα δείτε πολέμους και ακοάς πολέμων. Εδώ πολλές φορές έχει υποθεί ότι δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να θεωρηθεί αυτονόητο,
ότι οι πόλεμοι πάντοτε γίνονται κλπ. Διότι απλούστατα με την εξάπλωση του χριστιανισμού υποτίθεται ότι οι λαοί δεν θα έκαναν πολέμους μεταξύ των, και δει μεταξύ των ως χριστιανικοί λαοί. Και θα θεωρείται ότι επί της γης θα υπήρχε η ειρήνη του Θεού. Ο Κύριος όμως ειδοποιεί ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχει ειρήνη, αλλά θα υπάρχουν πόλεμοι, και αυτοί προοδευτικά θα γίνονται μεγαλύτεροι και μεγαλύτεροι, έως ότου φτάσουμε σε αυτόν τον τρομακτικόν πόλεμο που σας είπα προηγούμενό του δεν έχει. Έτσι προετοιμαζόμεθα για αυτόν τον μεγάλο πόλεμο, και αυτοί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, μοναδικοί στην ιστορία, είναι προημιασμός αυτού του μεγάλου, του εσχατολογικού πολέμου, που στην περιγραφή του, όπως μας την κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, είναι αδιανόητος. Όμως, όπως θα δείτε, έχει όλες τις προδιαγραφές πραγματικότητας. Το θυσιαστήριο που βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής είναι εκείνο που είχε δει και ο Μωυσής στο Σινά, και που του ελέγχθη να το αντιγράψει ακριβώς, που είναι η κιβωτός της Διαθήκης. Ακόμα είναι το θυσιαστήριο το χρυσούν, το θυμιαμάτων. Η φωνή που ακούστηκε από τα κέρατα, τα τέσσερα άκρα του θυσιαστηρίου, είναι η φωνή του Θεού, και είναι απάντηση εις τας προσευχάς των Αγίων, των οποίων επροσευχέ ανέρχονται εις τον Θεό ως θυμίαμα, μία εικόνα που την είχαμε δει μια προηγουμένη φορά. Και τι λέγει αυτή η φωνή του Θεού? Ο άγγελος που σαλπίζει, είναι μία μοναδική περίπτωση εδώ, ο ίδιος ο άγγελος να λύσει τους τέσσερις αγγέλους που είναι δεμένοι εις την περιοχή του Εφράτου ποταμού. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις άγγελοι που είναι δεμένοι? Προφανώς δεν είναι εκείνοι οι οποίοι είδαμε στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 1, που κρατούν τις τέσσερις γωνιές της γης και εκεί κρατούν τους ανέμους, που θα εξαπέλυαν τους ανέμους, αλλά ελέγχθη εις αυτούς, κρατήσατε τους ανέμους, ήτι συγκρατήσατε την καταστροφή δια να σφραγίσουμε τους πιστούς. Είναι μια ωραία εικόνα που δείχνει ότι συγκρατείται η οργή του Θεού προκειμένου να σφραγιστούν οι πιστοί. Έτσι βλέπουμε εκεί μια άλλη εικόνα που δεν είναι αυτοί οι τέσσερις άγγελοι. Είναι άλλοι άγγελοι. Αυτοί οι τέσσερις άγγελοι που λύονται είναι πονηροί δαίμονες. Δεν είναι άγγελοι, οι οποίοι λιώμενοι κατά θείαν παραχώρηση πρόκειται να προκαλέσουν αυτόν τον τρομακτικόν πόλεμον, και κατά τη διάρκεια του οποίου πρόκειται να φωνευτεί το τρίτον της γης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της έκτης πληγής είναι ο συγκεκριμένος τόπος. Είδαμε μέχρι τώρα ομιλεί πάντοτε γενικά. Ομιλεί για τις θάλασσες, ομιλεί για τα ποτάμια, αλλά όλη η γη μας έχει θάλασσες, όλη η γη μας έχει ποτάμια. Εδώ όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο τόπο, και αυτός ο τόπος είναι η περιοχή του Εφράτου ποταμού. Ο Εφράτης ποταμός είναι γνωστόν, βρίσκεται στην Πρόσο Ασίαν, στην Εγγύς Ανατολή. Η εκβολή του είναι στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα ποτάμι που συνορεύει, βρέχει θα λέγαμε, την Περσία και το σημερινό Ιράκ. Καλύτερα βέβαια πηγάζει από τα βουνά Αραράτ της Αρμενίας. Από εκεί εξάλλου πηγάζει και ο Τίγρης ποταμός. Είναι δύο ποτάμια τα οποία και τα δύο εκβάλλουν στον Περσικό κόλπο. Κάποτε στην αρχαιότητα ήταν χωριστά αυτά τα ποτάμια, σήμερα έχουν κοινή εκβολή, έχουν συναντηθεί, γιατί
διαρκώς αλλάζει η κήτη των ποταμών, όλων των ποταμών, πολύ παραπάνω όταν είναι πολύ μεγάλα ποτάμια. Αλλά τίθεται το ερώτημα, όταν λέγει ότι όλα αυτά θα συμβούν και μας προετοιμάζει, μας βάζει πρώτα το σκηνικό, τον τόπον, την περιοχή του Εφράτου ποταμού, που θα συμβεί ο μεγάλος αυτός πόλεμος, τίθεται το ερώτημα, αυτός ο τόπος είναι πραγματικός ή είναι νοητός? Όπως νοητή είναι και η Βαβυλών. Πολλές φορές θα δούμε παρακάτω να αναφέρεται η Βαβυλών, η πόρνη, η μεγάλη πόλη. Αλλά δεν υπάρχει σήμερα η Βαβυλών. Είναι γνωστό. Αλλά μεταφέρεται όμως το ήθος αυτής της πόλεως και η συμπεριφορά της μέσα στην ιστορία, ώστε όλοι οι ερμηνευτές να λέγουν ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής, όταν έγραφε για τη μεγάλη πόρνη που πλανά τον κόσμο κλπ, ότι ήταν η Ρώμη την εποχή εκείνη. Αλλά μπορεί να μην είναι η Ρώμη μόνο σε μια εποχή, να είναι κάτι άλλο και κάτι άλλο παρακάτω. Μπορεί κάποτε να είναι ένα ολόκληρο κράτος. Αν λάβει υπόψη κανείς ότι αυτή η αρχαία Βαβυλών ήταν κράτος. Άλλο ότι έπαιξε τάφη και φυσικά η πόλη μετά έγινε μια πρωτεύουσα. Αλλά όπως και στην Ελλάδα είχαμε πόλεις, κράτη. Έτσι και η Βαβυλών πριν γίνει αυτοκρατορία ήταν πόλεις, κράτος. Ο Ναβουχοδονόσορ είναι εκείνος που πραγματικά στάθηκε ένας διαμορφωτής και αναμορφωτής αυτής της πόλεως και την επεξέτεινε σε απέραντο κράτος και πολύ πλούσιο. Όμως αγαπητοί μου, η Βαβυλών σήμερα δεν υπάρχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ισχύ ο λόγος στην Αποκάλυψη. Εξάλλου, προπολού είχε πάυση να υπάρχει όταν την ανέγραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Άρα, μήπως και ο Εφράτης ποταμός δεν είναι ο συγκεκριμένος εκείνος τόπος, αλλά είναι ένας νοητός τόπος, δηλαδή κάπου στη γη? Αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το απαντήσουμε. Ακόμη, ο Εφράτης είναι ένας από τα τέσσερα μεγάλα ποτάμια του Παραδείσου, που αναφέρονται δηλαδή στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έθεσε τον Παράδεισο ανάμεσα σε τέσσερα ποτάμια, τον Τίγρη, τον Εφράτη, τον Γεών και τον Φυσών. Ποιοι είναι αυτοί ο Γεών και ο Φυσών, ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε, ούτε είναι της ώρας να το πούμε, παρότι άλλοι είπαν ότι είναι ο Νείλος ποταμός, είναι ο Ινδός ποταμός και άλλα πολλά, επεκτείνοντας τόσο πολύ των χώρων του Παραδείσου, αλλά μπορεί όμως να αποτελούν και παραποτάμους αυτών των δύο ποταμών. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα είναι ότι στον τόπο εκείνων των συγκεκριμένων και όχι νοητών πια, ιστορικά συγκεκριμένων τόπων, ήταν ο Παράδεισος των Πρωτοπλάστων. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι ο Παράδεισος ήταν επάνω εδώ στην γη. Δεν ήταν νοητός, ήταν αισθητός, ήταν πραγματικός Παράδεισος. Ήρθε η χάρη του Θεού και τότε βεβαίως πια δεν είναι Παράδεισος. Αν διαβάσετε σήμερα η περιοχή αυτή, παρότι είναι πολύ έφορος, όμως είναι απελπιστική από πλευράς θέας η περιοχή εκείνη που κλείεται ανάμεσα στα δύο αυτά μεγάλα ποτάμια. Αν διαβάσετε θα δείτε, είναι πολύ άσχημο τοπίο, πάρα πολύ άσχημο και νοσογόνων τοπίων. Και όμως εκεί κάποτε ήταν ο Παράδεισος, που δείχνει ότι πράγματι ήρθε. Κατόπιν ο Παράδεισος έγινε νοητός, δηλαδή πλέον οι ψυχές όταν οι πιστοί φύγουν από την παρούσα ζωή, ο Άβελ επί παραδείγματι βγήκε από τον Παράδεισο, αλλά επήγε εις τον Άδη και εκεί ανέμενε τον Λυτρωτήν. Κατέβηκε ο Χριστός ως ψυχή ηνωμένος με την θεότητα, η ψυχή ηνωμένη με την θεότητα, διότι το σώμα ήταν επί του Σταυρού και συνεχεία επί του τάφου, εις τον τάφο, και από εκεί και εκεί δημιούργησε ο Χριστός τον Παράδεισο. Και έκτοτε είναι ο Παράδεισος ο τόπος των δικαίων που αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών,
δηλαδή να, να ξαναπάρουν τα σώματά τους πίσω. Τώρα, γιατί εκεί που είχε τεθεί ο πρώτος τόπος κατοικίας των ανθρώπων, ο Παράδεισος, γιατί εκεί θα γίνει καταστροφή? Πολύ θεολογικό νου πρέπει να έχει κανείς, και αποτελεί ένα από τα μυστήρια του Θεού. Κατά μήκος αυτού του ποταμού κάνουμε μία διαρεύνηση, όπως βλέπετε. Έκυντο περίφημες πόλεις ήταν η Βαβυλών, ξακουστή, ή το η Ακάδ, έχουμε και την λεγόμενη Ακαδική γραφή, έχουμε και την Ουρ, που ήταν και η πατρίδα του Αβραάμ. Μεγάλες πόλεις αυτές. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας και ο Αρέθας με τα ταύτα μας λέγουν ότι πιθανώς από την περιοχή εκείνη να προέλθει ο Αντίχριστος, από Εβραίους που είχαν μεταφερθεί ως εχμάλωτοι τον 6ο αιώνα π.Χ. και δεν γύρισαν πίσω, έμειναν εκεί, και από εκεί να προέλθει ο Αντίχριστος. Υπάρχει μια μαρτυρία Έμπεσος εις αυτήν την ιδία την αποκάλυψη, και από εκεί αντλούν αυτήν την ερμηνεία. Ό,τι και να πούμε, το γεγονός είναι ότι ο Εφράτης φαίνεται μπορεί να συνδέει τον εαυτόν του με το παρελθόν, με την ιστορία που σας είπα μέχρι τώρα, μπορεί όμως και να μην συνδέει τον εαυτό του με το παρελθόν, αλλά απλώς να αναφέρεται σαν ένας πραγματικός τόπος φοβερού θεάτρου πολεμικών συγκρούσεων. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τις προφητείες του μέλλοντος σε σχέση με εκείνες που εξεπληρώθησαν ήδη. Να σας πω μία. Λέγει, ου έστησαν οι πόδες αυτού. Εκεί που στάθηκαν, λέγει, τα πόδια του Θεού. Έλεγε μια παλιά προφητεία. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και σας την είπα, σαν παράδειγμα. Ένας ερμηνευτής των προφητείων προ Χριστού, θα του ήταν αδιανόητο να σκεφτεί την περίπτωση ότι θα μπορούσαν τα πόδια του Θεού να σταθούν πάνω στη γη. Κι όμως, αγαπητοί μου, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και στάθηκαν τα πόδια του πάνω στη γη. Ό,τι λοιπόν ερμηνεία να δίναν τότε, αλληγορική, ό,τι θέλετε, δεν θα μπορούσαν ποτέ να εγγύσουν αυτό το γράμμα που λέει, του οποίου τα πόδια στάθηκαν. Εστάθηκαν τα πόδια του Χριστού. Περπάτησε ο Χριστός πάνω στη γη. Βλέπετε ότι πάρα πολλές προφητείες έτσι κινούνται. Η άλλη του Βαρούχ που λέγει, και της ανθρώπης συνανεστράφη, ότι εφανερώθηκε ο Θεός και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλές εδώ ερμηνείες, αλλά όχι την κατά γράμμα. Ότι δηλαδή πώς συνανεστράφει ο Θεός τους ανθρώπους? Μα πώς? Ένα πώς συνανεστράφει. Αν λέγαν, ξέρετε τι ερμηνεία θα σας δώσουμε, ακούστε. Θα σας δώσουμε την ερμηνεία ότι ο Θεός τόσο πολύ συνανεστράφει, ώστε έφαγε ψωμί και αλάτι μαζί με τους ανθρώπους. Τι λες εκεί θα λέει? Εκτός πραγματικότητος είσαι. Έτσι δεν λέει, παρακαλώ, το βιβλίο των πράξεων? Ότι εφάγομεν, λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, και επίωμεν, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Και ο Ιησούς ήτο συναλυζόμενος με ταυτής. Δηλαδή, αυτό που λέμε σαν έκφραση, συναλύζομαι, θα πει συγγευματίζω. Αλλά έχει όμως τη ρίζα στο αλάτι, που ο λαός μας έχει την λαϊκή αυτή έκφραση, φάγαμε με αυτόν ψωμί και αλάτι. Που δείχνει πάρα πολύ κοντινή κοινωνία. Και φανταστείτε λοιπόν, μεταφερθείτε παρακαλώ στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι όλοι μαζί να μεταφερθούμε και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Αν έπρεπε να δώσουμε ερμηνείες ακριβέστατες, που να είναι και τοπικές και τροπικές, πάνω στις συνήθειές μας και πάνω στη γη μας, τι ερμηνείες θα δίναμε? Θα θεωρούνται υπερβολικές. Κι όμως δεν αισθάθηκαν στην πραγμάτωσή τους υπερβολικές. Διότι πράγματι ο Υιός του Θεού ενυνθρώπησε. Γιατί θα πρέπει στο μέλλον λοιπόν
γιατί τις προφητείες που ανήκουν τώρα εις το μέλλον, ως προς εμάς. Γιατί θα πρέπει κάθε προφητεία να τη μεταφέρομαι σε ένα νεφελοειδές σκηνικόν. Όταν λέει Εφράτης, γιατί να μην πούμε. Βεβαίως ίσως θα πούμε, δεν είμαι θα σίγουροι, αλλά γιατί να μην πούμε. Είναι ο Εφράτης. Πολύ απλά, είναι ο Εφράτης. Δηλαδή, η περιοχή του Εφράτη. Δηλαδή, η περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί που είναι σήμερα το Ιράκ. Εκεί που σήμερα είναι η Περσία. Γιατί να μην το πούμε και έτσι. Σας το βάζω στην κρίση σας. Φυσικά, κανείς δεν είναι λάθαστος, ούτε προφητεία σήμερα. Μία προφητεία για να λυθεί, πάλι προφητή θέλει. Γι' αυτό ακριβώς όλοι που έχουν ερμηνεύσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως διατηρούν μία επιφυλακτικότητα. Σας λέγω μόνο όλες αυτές τις πλευρές. Και ελήθησαν οι τέσσερες άγγελοι, οι ετοιμασμένοι στην ώραν και στην ημέραν και μήνα και ενή αυτών, είναι αποκτήνωση το τρίτον των ανθρώπων. Λύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι, αυτοί που ετοιμάστηκαν τη συγκεκριμένη ώρα, την ημέρα, το μήνα και το χρόνο, για να σκοτώσουν το τρίτον των ανθρώπων. Μας κάνει εντύπωση αυτή η διατύπωση του χρόνου κατά ανιούσα κλίμακα. Ξεκινάει από την ώρα, πάει στην ημέρα, προχωρεί στον μήνα και φτάνει στο χρόνο. Μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Φανερώνει ότι η απόφαση του Θεού για να μιλεί με αυτόν τον τρόπο είναι αμετάβλητος και οριστική. Εκείνο το οποίο είπε ο Θεός θα γίνει οπωσδήποτε. Αλλά και ακόμα αυτή η ακρίβεια η χρονική φανερώνει την μέχρι λεπτομεριών πραγμάτωσιν της πληγής. Όταν λέγει την ώρα, την ημέρα, το μήνα και το χρόνο, που είναι όλα θα λέγαμε χωρισμένα, δείχνει την πραγμάτωση κάθε λεπτομερίας από ό,τι ήδη προφητεύεται. Αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο εις αυτήν την πληγή, αλλά αφορά εις το όλο βιβλίο της Αποκαλύψεως και εις τις όλες προφητείες της Αγίας Γραφής. Ακόμη, παρατηρούμε εις το στίχο αυτόν ότι θα φωνευθεί το τρίτον των ανθρώπων της γης, που δείχνει πόσο φωνική θα πρέπει να είναι αυτή η πολεμική σύραξη. Αν υποτεθεί ότι σήμερα ο πληθυσμός της γης είναι 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 4,5 χιλιάδες εκατομμύρια, το 1 τρίτο είναι 1.500 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι, ώστε όταν λέγει ότι θα φωνευθούν, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, ότι θα φωνευθεί το τρίτον των ανθρώπων, θα πρέπει να φωνευθεί 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αυτός. Αν λάβετε υπόψη ότι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώσατε με, ότι στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μου φαίνεται κάπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι εφωνεύτησαν. Συνεπώς, 20-30 φορές περισσότεροι θα φωνευθούν από ό,τι εφωνεύθησαν στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι πολύ μεγάλο. Προσέξτε όμως κάτι. Η δυνατότητα όμως να φωνευθούν τόσοι άνθρωποι σήμερα υπάρχει και δημιουργεί υλίγκο αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να φωνευθεί ο αριθμός ανθρώπων αυτός, 1,5 δισεκατομμύριο, και μάλιστα και μέσα σε μια μέρα, αν θέλετε, για να μην πω και πιο γρηγορότερα από μια μέρα. Μην το ξεχνάμε ότι έχουμε προδιαγραφές δυνατοτήτων, μην το ξεχνούμε αυτό. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού, 2 μυριάδες μυριάδων. Ήκουσα τον αριθμό αυτών. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήσαν 2 μυριάδες μυριάδων. Σημαίνει 200 εκατομμύρια
άκουσα τον αριθμό. Δηλαδή έρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστής να μας δώσει λεπτομερίες από την πολεμική αυτήν εικόνα. Όπως αντιληφθήκατε, πρόκειται περί υπηκού, διότι λέγει και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού. Αλλά όπως φαίνεται από τη συνέχεια της περιγραφής, δεν πρόκειται περί πραγματικών ύπων, πραγματικά άλογα, αλλά διατηρεί όμως την ονομασία υπηκών και πρόκειται, θα το δούμε στη συνέχεια, περί φοβερών μηχανημάτων, θα λέγαμε αρμάτων μάχης. Εξάλλου και σήμερα το μηχανοκίνητο, τα τάγκς που έχει ο στρατός μας, αν το θέλετε, επειδή η Αποκάλυψη εγγράφει στην ελληνική γλώσσα, νομίζω ότι πολλά σημεία μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην ελληνική και από την ελληνική γλώσσα, την οποία, της οποίας θα γίνομαι εμείς οι νεκροθάφτες, η γενεά μας θα γίνει η νεκροθάπτης γενεά της ελληνικής γλώσσης, και ότι ο αριθμός 666, που είναι ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου, θα μετρηθεί με το ελληνικό αλφάβητο, εάν μέχρι τότε υπάρχει και όχι το λατινικό, κατά τα παρασκευαζόμενα. Έτσι στο μηχανικό, ένα τμήμα του στρατού, δηλαδή μια μορφή πολεμική του στρατού, ένα όπλο, είναι και τα άρματα μάχης. Αυτά τα άρματα μάχης έχουν αντικαταστήσει το υπηκό, είναι γνωστό, το παλιό υπηκό. Διατηρήθη όμως η ονοματολογία στα άρματα μάχης, και έτσι λέμε ύλη, γιώτα, ψιδιοξία, ύλαρχος, δεν λέμε περιπίν λοχαγός, υπολοχαγός, αλλά λέμε ύλαρχος, επίλαρχος και το καθεξής, που αναφέρεται από το σώμα του υπηκού, του παλαιού υπηκού. Διατηρήθη λοιπόν η ονοματολογία, αλλά δεν είναι όμως πια άλογα, αλλά είναι άρματα μάχης. Έτσι και εδώ ομιλεί μεν περί ύπων, αλλά δεν είναι ύπη, αλλά είναι μηχανήματα, όπως θα δούμε, φοβερά. Ακόμη λέγει ότι ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήταν 200 εκατομμύρια. Τι θα πρέπει εδώ να φανταστούμε, ότι αναφέρεται στα άλογα ή στους υπείς? Προφανώς, αν λάβουμε υπόψη ότι ένα άλογο έχει έναν υπέα, όπως θέλετε πάτε. Το γεγονός είναι ότι οι στρατιώτες μάλλον είναι 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Μας κάνει, όπως βλέπετε, εντύπωση αυτός ο πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Ίσως να θέλει να μας προλάβει ο Ιερός Ευαγγελιστής Θεοπνεύστος στην απορία μας, μήπως πρόκειται περί λάθους. Γιατί ξέρετε ότι στα κείμενα έχουν παρεμβληθεί και λάθη, ιδίως σε αριθμούς που, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, που μπορούμε να λέμε ότι μήπως έγινε κάποιο αντιγραφικό λάθος, ή ακόμη μήπως πρόκειται περί ενός αλληγορικού αριθμού. Αν δείτε παλαιότερες ερμηνείες, προφανώς ομιλούν περί αλληγορικού αριθμού. Γι' αυτό σπέβδει ο Ιερός Ευαγγελιστής να μας πει: «Ήκουσα τον αριθμόν αυτών». Άκουσα. Τόσο γιατί θα ήθελε να μας δείξει ότι δεν τα μέτρησε, πώς να τα μετρήσει, όσο και διότι μας βεβαιώνει ότι είναι ο αριθμός αυτός, διότι εάν υποτεθεί ότι ήταν ένας μικρός αριθμός, τότε γιατί να πει ότι ήκουσε τον αριθμόν αυτών των στρατευμάτων. Τότε, αγαπητοί μου, που εγγράφεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ασφαλώς ο αριθμός αυτός ήταν ακατανόητος. Αλλά όχι όμως και σήμερα. Όχι σήμερα. Αν υποτεθεί ότι η σύραξη αυτή του πολέμου μπορεί να γίνει εις τον χώρο της Μεσοποταμίας, η Κίνα μόνη μπορεί να προσφέρει στρατών 200 εκατομμυρίων. Μόνη η Κίνα.
Αναλάβετε υπόψη ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, 1000 εκατομμύρια δηλαδή άνθρωποι. Αν πάρουμε το 1/5 να είναι στρατεύσιμο, να είναι άνδρες στρατεύσιμοι, τότε αμέσως έχουμε τα 200 εκατομμύρια στρατών. Μόνο η Κίνα αυτή τη στιγμή δύναται να προσφέρει αυτόν τον αριθμό στρατού. Πολύ παραπάνω και οι γειτονικές της χώρες. Και ούτως είδων τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών έχοντας θώρακας πυρήνους και ιακυνθήνους και θειώδης και κεφαλέ των ύπων ως κεφαλέ λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πυρ και καπνός και θείων. Έτσι είδα, λέγει, αυτούς τους ύπους στο όραμά μου και αυτούς που εκάθυντο επάνω εις τους ύπους να έχουν θώρακας πυρήνους, κυανούς και θειώδης, κυτρίνους, και οι κεφαλές των ύπων ήσαν σαν κεφάλια λεονταριών και από τα στόματά τους βγαίνει φωτιά, καπνός και θιάφ. Βλέπετε ότι ο Ιερός Συγγραφέας προχωρεί στην λεπτομερή ανάλυση και περιγραφή της εικόνας του οράματός του. Κάνει σαφή διάκριση ύπων και αναβατών και μας λέγει ότι οι ύποι και οι αναβάτε έχουν τους αυτούς θώρακας. Πρώτο λοιπόν σημείο. Ύποι και αναβάτε έχουν τους αυτούς θώρακας. Ο θώραξ είναι εκείνο που έβαζαν οι παλαιοί πολεμιστές, ένα σιδερένιο κατασκεύασμα για να προφυλάξουν αυτή την περιοχή του στήθους από ένα, ένα κόντιο, ξέρω εγώ, από το ξύφος, το λουλούκι του εχθρού. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Ήπη και αναβάτε έχουν, έχουν θώρακες και, και το άλογο έχει θώρακα και ο αναβάτης έχει θώρακα. Αλλά προσέξτε τώρα, αυτά τα 200 εκατομμύρια που είδε, οι θώρακες ύπων και αναβατών ως προς το χρώμα έχουν μία διαφοροποίηση. Δηλαδή, ο ύπος και ο αναβάτης έχουν το ίδιο χρώμα. Αλλά όλοι οι ύποι και οι αναβάτε δεν έχουν το ίδιο χρώμα. Αυτό είναι πολύ φυσικό, εκ πρώτης όψεως και βεβαίως. Όταν βλέπαμε, επί παραδείγματι, δύο ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο, βάζουμε δύο διαφορετικά χρώματα για να γνωρίζουμε τις αντίπαλες ομάδες. Βάζουμε το πράσινο και το κόκκινο. Παράδειγμα. Έτσι, αν θα βλέπαμε κάποιους παίκτες να παίζουν, θα βλέπαμε τους μισούς να είναι πράσινοι και τους άλλους μισούς να είναι κόκκινοι ή μπλε ή κίτρινοι ή δεν ξέρω τι άλλο. Ώστε εδώ σαφώς βλέπουμε να υπάρχουν τρεις συμπλεκόμενες ομάδες. Τρεις συμπλεκόμενες ομάδες. Ο Άγιος Ιωάννης τους ονομάζει πυρήνους, δηλαδή κοκκίνους, ιακυνθήνους, δηλαδή κυανούς, μπλε, και θειώδης, δηλαδή κυτρίνους. Είναι λοιπόν κόκκινοι, μπλε και κίτρινοι. Τα τρία αυτά χρώματα που αντιστοιχούν σε τρία πιθανώς αντίπαλα στρατόπεδα ερωτώ. Άραγε έχουν τίποτα να μας θυμίσουν? Ποιοι είναι οι κόκκινοι? Ποιοι είναι οι ερυθροί? Ποιοι είναι οι κίτρινοι και ποιοι είναι οι κυανοί? Μήπως αντιπροσωπεύουν τους Ρώσους, τους Κινέζους και των δυτικών κόσμων? Παρατηρούμε ακόμη ότι οι κεφαλές των ύπων ομοιάζουν με κεφαλές λεόντων. Είναι σύμβολων δυνάμεων. Μήπως είναι τα άρματα μάχης?
από το στόμα αυτών των ιδιοτύπων αλόγων εκπορεύεται, βγαίνει από τα στόματά του πυρ καπνός και θείων. Κατά κάποιο τρόπο αυτά τα εκπορευόμενα τρία υλικά αντιστοιχούν προς τα τρία χρώματα που ήδη ανεφέρθησαν. Ο καπνός αντιστοιχεί προς το ιακίνθινο, το πυρ από το πύρινος, το θείον από το ότι είναι θειώδης κίτρινη. Συνεπώς, ο καπνός αντιστοιχεί στο ιακίνθινος. Από των τριών αυτών πληγών, τούτων πληγών, απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων εκ του πυρός και του καπνού και του θείου, του εκπορευωμένου εκ των στομάτων αυτών. Η γάρ εξουσία των ύπων εν το στόματι αυτών και εν τες ουρές αυτών, εγάρ ουρέ αυτών όμοιε όθεσιν, έχουσε κεφαλάς και εν αυτές αδικούσιν. Από αυτές τις τρεις πληγές εφωνέθησαν το τρίτον των ανθρώπων, από το πυρ, τον καπνό και το θιάφι, που βγαίνουν από τα στόματα των ύπων αυτών. Διότι η εξουσία των ύπων είναι στο στόμα τους, μα και στις ουρές τους. Γιατί οι ουρές τους είναι όμοιες με φίδια που έχουν κεφάλια, και εις αυτές ομοίως, με αυτές ομοίως αδικούν, βλάπτουν. Όπως λέει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής, βλέπουμε ότι έχουμε μία διαφοροποίηση της πληγής. Ένα είναι μία η πληγή, είναι η έκτη πληγή. Λέει από τις τρεις αυτές πληγές έχουμε μία διαφοροποίηση των πληγών και αναφέρεται ως προς τα τρία υλικά του πυρός, του καπνού και του θείου. Και με αυτά τα τρία φωνεύονται το τρίτον των ανθρώπων της γης. Ίσως πρόκειται περί τριών διαφορετικών αποτελεσμάτων που πλήττονται οι άνθρωποι. Όταν λέγει πυρ επί παραδείγματι, να είναι εκείνοι που θα φορευτούν από την πτώση ατομικών βομβών, πυρηνικών όπλων. Όταν λέγει θείον, να είναι ίσως ένας πόλεμος χημικός που να συμπληρώσει τις πυρηνικές βόμβες και ούτω καθεξής. Φαίνεται λοιπόν ότι για να μιλάει για τρεις πληγές, ενώ είναι μία στην πραγματικότητα, έχουμε αυτήν την διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. Τα άλογα αυτά, οι ύποι αυτοί, έχουν ουρές που μοιάζονται φύγια και έχουν κεφάλια. Προφανώς πρόκειται για άρματα μάχης που προσβάλλουν και με το εμπρόστιον μέρος και με το οπίστιον μέρος, διότι και με τα στόματα και με τις ουρές, αδικούς, βλάπτους δηλαδή, καταστρέφουν. Είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ καλά σε ένα άρμα μάχης. Δύναται και μπροστά να πλήξει και πίσω να πλήξει. Προσέξτε, αγαπητοί μου, αν από αυτά που είπαμε μπορείτε κάτι να καταλάβετε, ότι όλες οι προδιαγραφές της πληγής σήμερα είναι δυνατές. Προσέξατε το, όλες οι προδιαγραφές της πληγής. Πυρηνικά άρματα μάχης υπάρχουν. Στρατός 200 εκατομμυρίων ευκόλως συγκεντρούνται και, όπως σας είπα, μόνοι από την Κίνα. Η Μεσοποταμία και γενικά η Μέση Ανατολή, με τα πετρέλαιά της και τη στρατηγική της θέση, φαίνεται σήμερα ότι είναι πάρα πολύ επίμαχος. Τι σημαίνουν αυτά? Τι σημαίνει αυτή η πληγή? Μήπως καμία παγκοσμία σύραξη θα περιμέναμε εις εκείνων των τόπων? Ό,τι σας λέγω τα θέτω ερωτηματικά, δεν μπορώ να απαντήσω. Μήπως λοιπόν εκεί θα περιμέναμε αυτήν την φοβερή σύραξη, την μοναδική ιστορία σύραξη πολεμική, εκεί εις εκείνων των τόπων? Και οι λοιποί των ανθρώπων ή ου κατεκτάνθησαν εν τες φαγές αυτών, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών. Και οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους που δεν εφωνεύτησαν
εις τις σφαγές αυτές. Προσέξτε τι λέγει, σφαγές. Δεν μετενόησαν από τα έργα των χειρών των, για να μην προσκυνήσουν τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα σημαίνια και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε μπορούν να βλέπουν, ούτε μπορούν να ακούν, ούτε μπορούν να περπατούν. Και δεν μετενόησαν από τους φόνους των, ούτε από τις μαγείες των, ούτε από τις πορνίες των, ούτε από τις κλεψιές των. Αγαπητοί μου, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πληγής των ασεβών ανθρώπων? Είναι η πόρωση και η αμετανοησία. Η πόρωση και η αμετανοησία. Θυμίζει η περίπτωση αυτών των σκληριθέντα φαραώ, που όσο η μία πληγή διεδέθετο την άλλη, τόσο περισσότερο ο φαραώ εσκληρίνετο. Η μετάνοιά του ήταν φαινομενική, και σε κάθε πληγή υπό το κράτος του φόβου έλεγε στον Μωυσέα και τον Ααρών: «Ημάρτηκα εναντίον Κυρίου του Θεού ημών και εις ημάς. Προσδέξας Θεούν μου την αμαρτίαν ετινήν, και προσεύξαστε προς Κύριον των Θεών ημών, και περιελέτω απ' εμού τον θάνατον τούτον. Αμάρτησα ενώπιον του Θεού, του Θεού σας, και ενώπιον εσάς, μπροστά σας. Δεχθείτε λοιπόν την αμαρτία μου και προσευχηθείτε στον Θεόν σας για να πάρει από μένα αυτό το θανατικό, αυτό το κακό της κάθε πληγής». Είδατε τι έλεγε ο Φαραώ? Σε κάθε πληγή αυτό έλεγε, αγαπητοί μου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εμείς δυστυχώς συνήθως έχουμε μία φαραωνική μετάνοια. Όταν έρχεται μια πληγή, ένας πόλεμος, ένα κακό, μετανοούμε. Μόλις φύγει, τα ξεχνάμε όλα. Φαίνεται καθαρά, πολύ καθαρά, ότι η τιμωρία, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν επιφέρει πάντοτε τη μετάνοια, εάν δεν υπάρχει κι ένας ακόμη παράγων. Και αυτός ο παράγων είναι η χάρη του Θεού. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η αγαθή προαίρεση. Προπαντός αυτό το τελευταίο είναι η αγαθή προαίρεση. Ο Φαραώ, όταν έβλεπε την επανάληψη της πληγής, έστω και κακεκτύπως όπως την επανελάμβαναν οι μάγοι, τι έλεγε? Δεν επίστευε στον Θεό. Και επανήρχεται να σκληρυνθεί και να μην αφήσει τους Εβραίους πάλι να φύγουν από την Αίγυπτο. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Ένα θαύμα του Θεού, από τους πολλούς πως εξηγείται? Ως τυχαίων ή ως φυσικών, ή αν θέλετε ακόμη και ως πνευματιστικών. Αλλά ας είδαμε, αγαπητοί, με αυτό το περιεχόμενο αυτής της αμετανοησίας του. Προσέξατε. Όπως λέγει, από τους φόνους των, τις δολατρίες των, τους φόνους των, τις κλοπές τους κτλ, βλέπουμε ότι αναφέρει ενδεικτικός ο Ιερός Ευαγγελιστής την παράβαση της πρώτης, της δευτέρας, της έκτης και της εβδόμης εντολής. Η πρώτη εντολή: «Ουκέσον δέσι θεοί έτεροι πλην εμού, δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί έξω από μένα». Η δευτέρα εντολή: «Ου ποιήσει σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν της είδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρέψεις αυτής». Η έκτη εντολή: «Ου νυχεύσεις». Η εβδόμη εντολή: «Ου κλέψεις». Είναι γνωστό ότι από την πρώτη εντολή εξαρτώνται όλες οι άλλες οι εντολές, είτε σαν εφαρμογή είτε σαν παράβαση. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να διασώζεται η αλήθεια περί του Θεού, και η θεολογία δεν είναι, δεν είναι μια άκαρπη και μια σχολαστική ενασχόληση, αλλά είναι η αφετηρία όλων των εντολών, ακόμη και αυτής της σωτηρίας. Όταν ομιλούμε περί του Θεού, δεν είναι κάτι που μπορούμε να λέμε ότι και αν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται. Διότι αυτή η γνώση του Θεού διατηρεί και διαφυλάσσει την κήρυξη της πρώτης εντολής, που
λέγει ο Θεός, ούτε σοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού. Είναι δε γνωστό ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την ειδωλολατρία και συνεπώς έχει ανάγκη ανά πάσα στιγμή να διασώζεται από αυτήν την γνώση, την βαθία και αληθή περί του Θεού. Ακόμα είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή την οποία μας κάνει ο Απόστολος Παύλος για τις συνέπειες της παραβάσεως αυτών των, κυρίως των δύο εντολών που αναφέρονται στον Θεό. Μας περιγράφει την κατάσταση του αρχαίου κόσμου εις το πρώτο κεφάλαιο εις την προς Ρωμαίους επιστολή του. Και τούτο διότι ο αρχαίος κόσμος έτσι ήταν όταν τον βρήκε το Ευαγγέλιο, αλλά και κάτι ακόμα. Και ξανάγινε ο αρχαίος κόσμος, ή καλύτερα ο χριστιανικός κόσμος, ξανάγινε ό,τι ήταν πριν γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Τα ακούσατε αυτό που είπα? Το Ευαγγέλιο βρήκε έναν αχρίον αρχαίον κόσμο και τον έκανε χριστιανικό. Και αυτός ο χριστιανικός κόσμος ξανάγινε πάλι αχρίος και ειρνήθη το Ευαγγέλιο. Μόνο ανάγνωση θα σας κάνω, χωρίς ανάλυση, γιατί έχει περάσει η ώρα. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο 21 έως 32 στίχοι. «Γνώντες των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν, ή ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών, και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου, και πετεινών, και τετραπόδων, και ερπετών. Διό, και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών, εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής, και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, ετεγαρθήλιε αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση, ο λεσβιασμός. Ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάφθησαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεση, ομοφιλοφιλία. Και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν να λένε πράγματα χαζά, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φόνου, φόνου, έριδος, βόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας, που μόνον ταύτα ποιούσι, αλλά και συντευδοκούσι της πράτουσι. Να ο κατάλογος του αρχαίου κόσμου, μα να και ο κατάλογος του συγχρόνου δυτικού χριστιανικού κόσμου. Είναι ο ίδιος. Έτσι βλέπουμε, η ειδωλολατρία και ακατάστατος βίος είναι αναποσπάστως συνδεδεμένα. Αλλά οι σύγχρονοι χριστιανοί έκαναν ένα βήμα παραπέρα από τον αρχαίο κόσμο. Το Ευαγγέλιο βρήκε τον αρχαίο κόσμο να ειδωλολατρεί. Αλλά σήμερα οι χριστιανοί έκαναν ακόμη ένα βήμα θρασίτητος. Από την ειδωλολατρία μετεπίδησαν στην αθεία. Το φαινόμενο της αθείας δεν υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Υπάρχει όμως εις τον σύγχρονο κόσμο. Συνεπώς, ο σημερινός μας κόσμος είναι χειρότερος από κάθε προηγούμενη κατάσταση, διότι ειρνήθη τον σωτήρα του Χριστόν. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, Β' Πέτρος 2,1-2, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην τον Ιησούν Χριστόν αρνούμενοι, επάγονται σε αυτής ταχυνήν απώλεια, φέρνουν στον εαυτό τους γρήγορη καταστροφή, και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών τες ασελγίες, διούς η οδός της αληθείας βλασφημηθήσετε. Η οδός της αληθείας είναι το Ευαγγέλιο. Θα βλασφημηθεί το Ευαγγέλιο με τη ζωή αυτών των χριστιανών που έγιναν πολύ πολύ πολύ.
Και επειδή σήμερα αγαπητοί μου αποστατούμε από τον Θεό, τον ζώντα Θεό, γι' αυτό θα έρθει και η αθέτηση των εντολών και η αποσύνθεση των κοινωνιών μας. Αντιπροσωπευτικά ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρει τον φόνο, την πορνεία, την κλοπή και την μαγεία. Πρώτον λοιπόν, ο φόνος. Όσο ποτέ στην ιστορία δεν λογαριάζεται σήμερα η ανθρωπίνη ζωή, παρότι φωνασκούμε υποκριτικότατα περί δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η αναρχία, ο πληρωμένος φόνος, ο βασανισμός χριστιανών ανά τον κόσμο, η φωνικότατη πόλεμη, η αδιαφορία δια την υγεία και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την οθεία των τροφίμων, την οθεία των φαρμάκων κλπ. Κλπ. Δηλαδή όλα αυτά που είναι στην κατηγορία του αμέσου και του εμέσου φόνου. Δεύτερον, η πορνεία. Υπό τη γενική αυτή ονομασία πορνεία υπάρχει ολόκληρη κλιμάκωση ανηθικότητας που κοκκινίζει κάθε ένδυμος άνθρωπος, αν πρέπει να αναφερθεί. Καταντήσαμε, αγαπητοί μου, αληθινά Σόδομα και Γόμορα. Ντρέπεσαι να πεις σήμερα ότι μετέρχεσαι, ότι δεν μετέρχεσαι την αμαρτία που μετέρχεται ο κόσμος. Ντρέπεσαι σήμερα να πεις ότι δεν πας να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Ντρέπεται να πεις σήμερα μια κοπέλα ότι δεν έχει φίλο. Ντρέπεται να πεις σήμερα ένας νέος ότι δεν έχει γνωρίσει την αληθικότητα. Ντρέπεται. Γιατί? Γιατί το κακό έχει γίνει πάρα πολύ κακό. Έχει γίνει πάρα πολύ. Έχει βγει και έχει ξεχυθεί. Έχει ξεχυλήσει τα πεζοδρόμια. Και το αφύσικο να θεωρείται φυσικό. Το αμαρτωλό να θεωρείται κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Και ο αγνός και εγκρατής και φρόνιμος και συνετός και σόφρον άνθρωπος, αυτός να θεωρείται ότι είναι έξω από κάθε φύση και κάθε πραγματικότητα. Η φιλολογία δε της ανηθικότητος, όπως είναι οι ταινίες στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, φωτογραφίες, μυθιστορήματα, όλα αυτά έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αλλά και η κλοπή. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά αυτού του αμαρτήματος που λέει εκ των κλεμάτων αυτών, από τις κλοπές. Αγαπητοί μου, η παρουσία της κλοπής χαρακτηρίζει την απουσία της αγάπης και του σεβασμού του άλλου ανθρώπου, την ιδιοτέλεια, τον ευδαιμονισμό, την απιστία και πολλά άλλα σύνδρομα. Σήμερα όλοι κλέβουν. Η κλοπή έγινε επιστήμη. Αλλά και η ιεροσυνία έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτόν όριο. Οι άνθρωποι κλέπτουν σήμερα, κατά μία λαϊκή έκφραση, και της Παναγιάς στα μάτια. Αλλά αν υπάρχουν ακόμη σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα, ακούσατε, 17 εκατομμύρια θα πεθάνουν το 82, 17 εκατομμύρια παιδιά. Αυτή είναι η υψηλή κλοπή των αγαθών των άλλων λαών προς ίδιον όφελος των λίγων λαών. Και τέλος η μαγεία, που είναι συνάρτηση της ειδωλολατρίας και υποκατάστατο της πίστεως. Σήμερα οι άνθρωποι πιστεύουν κάθε παραλογισμό, ούτε να τους πει θα το πιστέψουν, εκτός από τον αληθινό Θεό. Κάποτε έλεγε ένας νεότερος στην Αίγυπτο, όλα είχαν θεοποιηθεί, και ο Νείλος και οι κροκόδηλοι και τα ποντίκια και οι γάτες, εκτός από τον αληθινό Θεό. Το ίδιο έχουμε και σήμερα. Όλα μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να τα πιστέψει, όλα να τα θεωρήσει πραγματικά, τις πιο ανόητες νοσηρές φαντασιώσεις μπορεί να τις δεχθεί ως πραγματικότητες, εκτός από τον αληθινό Θεό και το Ευαγγέλιο. Αυτός ο δαιμονισμός που εισήλθε με τη μαγεία οδήγησε εις την δαιμονοπληξία σε βαθμό αξιοθρύνητο, όσο ποτέ άλλοτε έχουμε σήμερα δαιμονοπλήκτους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, σήμερα ο κόσμος μας παρουσιάζει την εικόνα του παραλίτου της Βηθεσδά. Κατάκητος, παράλυτος, ανίσχυρος να υγειάνει.
Έχει όμως μια διαφορά με τον παράλυτο της Βηθεσδά. Εκείνο ζήτησε να γίνει καλά, αλλά ο σύγχρονος κόσμος μας θέλει να μένει στην πόρωσή του και στην αμετανοησία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς αυτή η κατάσταση που ολέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής το αποτέλεσμα της εκ της πληγής ως αμετανοησία, αυτή ακριβώς η κατάσταση θα φέρει και τις υπόλοιπες δύο ουέ, τα δύο παρακάτω αλίμονα. Αλλά τότε, ο αγαπητοί μου, τότε ο Θεός να μας ελεήσει.